Με έντονο τρόπο σχολίασε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ομάδας των G7 που έγινε στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας. Σε δήλωσή του τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα ευθυγραμμιστεί με τους φιλοδυτικούς κανόνες που οθούνται από την G7 και δεν θα επιτρέψει στην ομάδα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να κυριαρχήσει στις παγκόσμιες υποθέσεις. Η Κίνα δεν θα δεχθεί ποτέ τους λεγόμενους κανόνες που επιβάλλονται από λίγους. Η διεθνής κοινότητα δεν αποδέχεται και δεν θα δεχτεί τους δυτικούς κανόνες που προωθεί η G7, η οποία επιδιώκει να διχάσει τον κόσμο με βάση ιδεολογίες και αξίες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει κατηγορώντας την G7 ότι ενεργούσε για λογαριασμό των πολιτικών πρώτα η Αμερική και προσπάθησε να επιβάλλει τη θέλησή της σε άλλους. Αυτό δείχνει απλώς πόσο μικρή είναι η διεθνής αξιοπιστία για την G7, αναφέρει το Υπουργείο της Κίνας. Σε ένα κοινό ανακοινοθέν που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, η G7 απαρρύθμισε πολλαπλούς ισχυρισμούς με στόχο το Πεκίνο, συμπεριλαμβανομένων κλοπών τεχνολογίας, οικονομικού καταναγκασμού και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό. Η ομάδα είπε ότι αντιτίθεται στεναρά σε οποιασδήποτε μονομερείς προσπάθειες αλλαγής του status quo με τη βία σχετικά με την Ταϊβάν και τη θάλασσα της Νότιας Κίνας.